Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί η πριγκίπισσα της Ισπανίας Κριστίνα. Η νεότερη κόρη του βασιλιά Χουάν Κάρλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μετά από μακροχρόνια έρευνα, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εμπλοκή της στην υπόθεση διαφθοράς του συζύγου της, η Νάκη Ουρνταγκαρίν. Έχω πιστεί απολύτως ότι ο δικαστής Κάστρο έκανε ό,τι έπρεπε σύμφωνα με το καθήκον του, δήλωσε ο δικηγόρος της πριγκίπισσας. Διαφωνώ όμως με την απόφαση αυτή. Σε ανακοίνωσή του, το παλάτι εξέφρασε το σεβασμό του για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η 48χρονη καλείται να παρουσιαστεί ως ύποπτη στο δικαστήριο στις 8 Μαρτίου. Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Τι αξίζει. Ο δικαστής πήρε αυτή την απόφαση γιατί είχε τους λόγους του. Δεν γνωρίζω την κυρία και δεν έχω κάτι εναντίον της. Απέναντι στον νόμο όμως, όλοι είναι ίσοι. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Σοφία, εμάς. Σέβομαι το βασιλικό οίκο. Η υπόθεση δεν με έκανε να χάσω την εμπιστοσύνη μου στη μοναρχία. Αντίθετα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη που έχω στους πολιτικούς και τη δικαιοσύνη. Ο Δούκας της Πάλμα και σύζυγος της πριγκίπισσας κατηγορείται για απάτη φοροδιαφυγή και επεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία όταν ήταν επικεφαλής φιλανθρωπικής οργάνωσης.